Σφοδρέ αντιδράσει από αποκαταστηματάρχε στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου υπήρξαν χθε το μεσημέρι στη θεία δημοτικών αστυνομικών που επιχειρήσαν να απομακρύνουν του πάγκου των εμπορευμάτων που έχουν στήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Και αρχίσανε και μαζόβανε πράγματα από το γωνιακό. Επεμβήκαμε λοιπόν οι καταστηματάρχε οι υπόλοιποι και έγινε μια φασαρία. Σα δίνουμε μισή ώρα να πάτε στου αντιδημάρχου να το συζητήσετε και οι αντιδημάρχοι θα μα πάρουν τηλέφωνο να δούμε τι θα κάνουμε. Πήγαμε λοιπόν καμιά 15-20 άτομα από εδώ πέρα, ήρθαν και οι δύο, και ο κύριο Ερέτη και ο, ο κύριο Αγριμανάκη. Το συζητήσαμε, να πούμε, τίποτα. Αυτή ανένδοτη. Θα βγείτε απάνω. Ο περιορισμό τη χρήση του πεζοδρομίου άναψε φωτιέ στι τάξει των κατασυμματαρχών που εκθέτουν τα προϊόντα του και τα είδη λαϊκή τέχνη σε πάγκου και σε ειδικέ κατασκευέ, κάνοντα λόγο για μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Για 60 πόντου όλη αυτή η ιστορία. Έλος, έλος. Η καταστροφή είναι οικονομική όντω. Να υπολογίζουμε ένα 30% και ζημιώνει και ο Δήμο. Αυτό είναι ο χαρακτήρα τη αγορά, λέγεται λαϊκό παραδοσιακ, παραδοσιακή αγορά. Τα πρώτα πράγματα που ζητάει ο ξένο είναι πού είναι η παραδοσιακή αγορά. Κατορθώσανε, και ντρέπον που το λέω, κατορθώσαν οι Σύριοι αυτοί και κάνανε τη 1866 παραδοσιακή αγορά, την κάνανε ένα απλό δρομάκο. Όπω υποστηρίζουν κατά δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητα στην αγορά 1866, καλώντα τη Δημοτική Αρχή να στηρίξει την τοπική οικονομία και το παραδοσιακό χρώμα τη αγορά, τονίζοντα την ανάγκη να επανεξετάσει το ζήτημα ώστε να βρεθεί χρυσή τομή. Αυτό που επικαλείται η Δημοτική Αρχή ότι ο δρόμο είναι στενό και δεν μπορεί να περάσει ένα πυρασβεστικό όχημα ένα στενοχώρο. Θεωρώ ότι είναι άδικο διότι έχουμε καταθέσει φωτογραφίες από την Δεδάλλου, από την Ιδωμενέως ότι εδώ είμαστε από 3 έως 3,20 καθαρό πλάτος δρόμου ενώ εκεί είναι 2,80-2,20 δηλαδή είμαστε περίπου ένα μέτρο πιο έχοντας παραπάνω. Ναι, παραπάνω. Είναι κατανοητό ότι η συνήθεια να καταλαμβάνεται μέρο του πεζοδρόμου έχει αναπτυχθεί επί πολλά χρόνια και αποτελεί μέρο τη καθημερινή πρακτική των εμπόρων. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πρόσβαση, ιδιαίτερα για του συμπολίτε μα με κινητικά προβλήματα και τις εγγύου, και θέτει σε κίνδυνο την πολιτική προστασία σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκη.